Κύριε Υπουργέ, είναι σε εκκρεμότητα η εξαναβολής δίκη στο πολυμελές πρωτοδικείο Λασιθίου σχετικά με το σχέδιο εξυγίασης της ΕΑΣ Σιτίας. Η δικαστική οδός είναι ένα το κρατούμενο. Υπάρχει το πολιτικό ζήτημα για την απαράδεκτη και κατάπτυστη αντεργατική μεθόδευση της διοίκησης της Ένωσης, της Τράπεζας Πειραιώς και των επενδυτών για τη μη εξόφληση επί της ουσίας της οφειλής της Ένωσης προς τους πρώην εργαζομένους που ξεπερνούν τα 300 άτομα, οφειλές που αγγίζουν το 1.800.000 ευρώ. Και για αυτό το ζήτημα, το πολιτικό, την απάντηση θα πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, εσείς. Ή θα είναι ευεργετική για τους εργαζόμενους και καταδικαστική για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή την τράπεζα και τους επενδυτές, ή θα είναι καταδικαστική για τους εργαζόμενους και ευεργετική για τους επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο εξυγίασης προβλέπει κούρεμα 80% των δεδουλευμένων αποδοχών και απόδοση άτοκα σε 20 ετήσιες δόσεις έως το 2040, ενώ οι αποζημιώσεις απόλυσης θα αποδοθούν άτοκα σε 10 ετήσιες δόσεις έως το 2030. Το πρόγραμμα εξυγίασης που συμφώνησαν εγκρυπτό οι συμβαλόμενοι, δηλαδή η διοίκηση της ΕΑΣ Σιτίας, η Τράπεζα Πειραιώς και οι επενδυτές, προβλέπει μεταξύ άλλων την προνομιακή μεταχείριση της τράπεζας, στην οποία θα αποδοθούν όλες οι οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Είναι πραγματικά πρόκληση και αυτή η διευθέτηση. Θα γίνει σε 15 χρόνια, ενώ των εργαζομένων σε 20 άνεσες ετήσιες δόσεις. Ακόμα και αυτά που χάνει η τράπεζα ως στόχους θα τα πάρει από τον πελάτη της τα επόμενα χρόνια. Με απλά λόγια, ο ιδρώτας, ο μόχθος των εργαζομένων που ξεπερνούν τα 300 άτομα, επαναλαμβάνω, εξανεμίζεται από τους εξυγιαντές, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, που στηριζόμενοι στο νομοθετικό πλαίσιο που έστησαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά την τελευταία δεκαετία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω των εξυγχρονισμών της στρατηγικής της κοινής αγροτικής πολιτικής, τους πετάνε στην κυριολεξία ένα ξεροκόμματο στο όνομα της διάσωσης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, μετατρέποντάς την σε ανώνυμη εταιρεία. Η πολυδιαφημιζόμενη αυτή σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία όχι μόνο δεν στοχεύει στη σωτηρία της Ένωσης, αλλά θα λειτουργήσει σύν της άλλης και σε βάρος και των εργατών και των υπαλλήλων της Ένωσης και της μικρομεσαίας αγροτιάς της περιοχής. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την απόδοση του συνόλου των δεδουλευμένων, είναι δικά τους, και των αποζημιώσεων των εργαζομένων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών με βάση τη συμφωνία του 2016, αν χρειαστεί μπορώ να σας πω στη δευτερολογία τι σημαίνει, και να μην συμπεριληφθούν στη νέα πρόταση του σχέδιου εξυγίασης της Ένωσης Συνεταιρισμών Σιτίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αλλά και υπουργέ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Συντιχάκη, η ερώτησή σας για ένα θέμα το οποίο δεν είναι χθεσινό. Δεν προέκυψε ξαφνικά και ήρθε σήμερα σαν επίκαιρη ερώτηση στο Κοινοβούλιο, αλλά σύμφωνα με την επιθεώρηση, η εργασία έχει βάθος τουλάχιστον μιας δεκαετίας. Συγκεκριμένα, ξεκινά από την περίοδο 10-11, όταν καταγράφηκαν οι πρώτες καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας και σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, το σύνολο της οφειλής αποζημιώσεων και δεδουλευμένων είναι αυτή τη στιγμή λίγο παραπάνω από 1.800.000 ευρώ. Με την ερώτησή σας αναδεικνύεται και ένα μείζον θέμα που αφορά στην έλλειψη διαφάνειας, την κακοδίκηση και τη στρεβλή οικονομική λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, η οποία ταλαιπώρησε για δεκαετίες τον αγροτικό κόσμο, τη χώρα μας συνολικά και επιβάρυνε τα δημόσια οικονομικά με δισεκατομμύρια ευρώ σε χρέη που τελικά μέρος τους ανέλαβε το δημόσιο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γίνει μια σύντομη ιστορική αναφορά σε αυτό εδώ το θέμα, γιατί εσείς ξεκινήσατε την ιστορία σας πολύ πρόσφατα, ενώ δεν είναι αυτός ο λόγος που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
Η παραχμή των ελληνικών συνεταιρισμών οφείλεται στο γεγονός ότι για την πλειονότητά τους, όχι για όλες όμως, ιστορικά και εκγενετής δεν αποτέλεσαν στην ουσία ενός παραγωγών επιχειρηματικού χαρακτήρα, αλλά εργαλεία άσκησης πολιτικής και όχι μόνο αγροτικής πολιτικής και άλλων πολιτικών του ελληνικού κράτους. Αυτή η στρεβλή κατάσταση οδήγησε στην κακοδιοίκηση, στην αναποτελεσματικότητα και τελικά στην κατάρρευσή τους. Κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, στη χώρα μας υπήρχαν τυπικά σχεδόν 6.500 συνεταιρισμοί, οι οποίοι είχαν 750.000 μέλη. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν πρακτικά ανενεργοί ή και εικονικοί. Μόνο το 15% των ελληνικών γεωργικών προϊόντων παράγεται από συνεταιρισμούς, ποσοστό που είναι ένα μικρό κλάσμα σε σχέση με το ποσοστό άλλων χωρών. Οι χιλιάδες αποτυχημένοι συνεταιρισμοί έχουν καταλήξει να χρωστούν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες, στο δημόσιο, σε ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και πρόστιμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει να εισπράξει από αυτούς το κράτος εξαιτίας των παράνομων ενισχύσεων που κατά καιρούς προσέφερε στους συνεταιρισμούς. Αδιαμφισβήτητα, η ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών συνεργατικών σχημάτων είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσει η Ελλάδα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγροδιατροφική αγορά. Βεβαίως υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα πραγματικά φωτεινά παραδείγματα στους υγιούς συνεταιρισμούς και ομάδων παραγωγών που συμπράττουν, επιχειρούν και επιτυχαίνουν οικονομίες κλίμακας με διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Δυστυχώς, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας δεν αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Όπως πιστοποιεί η επιθεώρηση εργασίας του 2015, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας, αντιμετωπίζοντας υπαρξιακό κίνδυνο και υπέρογκα χρέη, προείβη σε αναδιάρθρωση της επιχείρησης, καταγγέλλοντας τις συμβάσεις 55 εργαζομένων. Ακολούθως, ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφει και από τα δύο μέρη, συνεταιρισμό και εργαζομένους, προβλέπει ότι στο πλαίσιο σχεδίου εξειδίανσης και αναδιάρθρωσης του συνεταιρισμού, οι απολύσεις είναι έγκυρες και συμφωνείται ο τρόπος καταβολής των οφειλωμένων δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων απόλυσης προς τους τότε εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι συμφώνησαν, και αυτό είναι κρίσιμο, θα το αναλύσω και αργότερα στη δευτερολογία μου, ότι η καταγγελία της σύμβασης είναι έγκυρη, άρα παραιτήθηκαν ήδη από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, οι εργαζόμενοι για τις συγκεκριμένες καταγγελίες των συμβάσεών τους, δηλαδή για τις ομαδικές απολύσεις, δεν προσέφηκαν στην επιθεώρηση εργασίας. Γιατί δεν προσέφηκαν? Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν σε πρόσφατο υπόμνημά τους, που κατέθεσαν στις 19 Απρίλιο του 2021, στο πρωτοδικείο Λασιθίου, διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία του 2016 με τον τρόπο καταβολής των οφειλωμένων με τη διοίκηση του συνεταιρισμού, υπογράφοντας, προσέξτε το αυτό, ιδιωτικό συμφωνητικό, ιδιωτικά συμφωνητικά για την ακρίβεια, τα οποία κατατέθεσαν και στην αρμόδια ΔΟΗ. Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά τους προς το πρωτοδικείο Λασιθίου, κατόπιν εντόνων πιέσεων ότι θα έχαναν το σύνολο των οφειλόμενων απαιτήσεων, αποδεχθήκαμε την εγκυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεών μας, προκειμένου ο συνεταιρισμός να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της από 58 σε 6. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο της ρύθμισης που υπέγραψαν, προβλέφθηκε η εξόφληση των απαιτήσεών τους, με εξαίρεση ένα αρχικό ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που καταβλήθηκε το 2016, θα γινόταν σε 11 δόσεις, καταβλητές ένα εξάμηνο, αρχής γενομένης από τις 31/12 του 20 και τελευταία στις 31/12 του 25. Αυτή είναι η συμφωνία του 2016. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, συνολικά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας οφείλει 981.460 ευρώ ως υπόλοιπα δεδουλευμένων αποδοχών για την περίοδο 10-15 και 821.700 ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης σε πρώην εργαζομένους. Αυτά τα νούμερα δεν αμφισβητούνται από κανένα, ούτε καν από την ίδια την εταιρεία. Επίσης, στα στοιχεία του ΚΕΠΤΕ, του ΣΕΠΕ προκύπτουν τα ακόλουθα. Ο συνεταιρισμός ήδη από το Δεκέμβριο του 2011 χρωστούσε σε 74 εργαζομένους δεδουλευμένες αποδοχές 564.000 ευρώ. Για αυτές τις καθυστερήσεις, το ΣΕΠΕ κατόπιν καταγγελίας του Σωματείου έστειλε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Ακολούθησαν επισχέσεις εργασίας μέρους του τότε προσωπικού από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Μάιο του 2013. Το Μάιο του 2013 ο συνεταιρισμός δεν παραβρέθηκε στην τριμερή συνάντηση του ΣΕΠΕ για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων. Έστειλε υπόμνημα χωρίς να αναφέρει πρόταση για τη λύση του. Όμως, τον Ιούλιο του 2013 οι εργαζόμενοι διέκοψαν την επίσκεψη και από τότε κανείς τους δεν έχει προφύγει στο ΣΕΠΕ. Το 2015 έγιναν οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας, δηλαδή οι απολύσεις, και το 2016 έγινε η συμφωνία για την αποπληρωμή των οφειλών με αφορμή το σχέδιο εξυγίασης του συνεταιρισμού. Η συμφωνία αυτή βασιζόταν στην έμεση υπόθεση ότι κατά το διάστημα 2016 έως 2020 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας θα είχε καταφέρει να ορθοποδήσει. Αυτό φαίνεται ότι δεν επιτεύχθηκε και τώρα έχουμε μια νέα πρόταση εξυγίασης της ΕΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, επιχειρείται η ανατροπή της συμφωνίας του 2016. Έχω υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο. Θα συνεχίσω στην δευτερολογία. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ελάτε κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, πολλά είπατε, αλλά για την ταμπακέρα τίποτα. Αυτή είναι η ουσία.
Το ιστορικό προφανώς. Υπάρχουν εδώ τα ιστορικά. Έτσι όπως τα καταθέτει η διοίκηση της Ένωσης, η επιχειρηματολογία της και υπάρχουν και οι επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής των Απολυμένων και των Συνταξιούχων της Ένωσης. Εσείς επιλέξατε να υιοθετήσετε την επιχειρηματολογία της διοίκησης της Ένωσης που έχει ευθύνη. Είναι ένας από τις τρεις που έχει την ευθύνη. Γι' αυτό το σχέδιο, το κατάπτυστο σχέδιο εξυγίανσης. Σας είπα στην πρωτολογία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Με πολιτική ευθύνη δική σας, εάν θα ευεργετηθούν τελικά οι εργαζόμενοι, ευεργετηθούν και αυτό σε εισαγωγικά, γιατί έχουν υποστεί συνέπειες και συνέπειες εργαζόμενοι, ή θα καταδικαστούν. Εσείς τώρα καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να χτίσετε μία επιχειρηματολογία για να καταδικαστούν οι εργαζόμενοι. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, κύριε Υπουργέ. Είστε υπέρ ή κατά τελικά το να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους? Αν είστε υπέρ για να πάρουν τα λεφτά τους, σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάποιες κινήσεις. Πρώτον. Δεύτερον. Όντως, από το 2010, η Ένωση ΙΤΙΕΣ αρχίζει να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε και εσείς. Το 2016, 30 του Μάη 2016, με απέτηση της Τράπεζας Πειραιώς και της Διοίκησης της Ένωσης, οι εργαζόμενοι εκβιάστηκαν, αυτό το προσπερνάτε. Το γεγονός δηλαδή ότι μια ζωή οι εργαζόμενοι εκβιάζονται υπό την απειλή της απώλειας, υπό την απειλή, ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά τους και. Εκβιάστηκαν να υπογράψουν μια κατάφορα άδικη συμφωνία, η οποία προβλέπει καταβολή μικρού μέρους των δεδουλευμένων και μικρού μόνο μέρους της αποζημίωσης απόλυσής τους, ενώ προβλέπονταν παραίτησή τους από τους στόχους που λόγω της μακρόχρονης καθυστέρησης είχαν σχεδόν διπλασιάσει το οφειλόμενο κεφάλαιο και συγχρόνως παραιτήθηκαν από κάθε είδους, από κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν ξεκινήσει για την ίσπραξη των δεδουλευμένων. Το σχέδιο που οι εργαζόμενοι εκβιάστηκαν να υπογράψουν λόγω της οικονομικής τους εξαθλίωσης προέβλεπε την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και της αποζημίωσης απόλυσης να αρχίσει από 31 Δεκάτου του 20 και να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Δηλαδή δεδουλευμένα του 2020 να εξοφληθούν μετά από 15 χρόνια. Παρά την άδικη και υπό το καθεστώς εκβιασμού συμφωνία που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι, έκαναν υπομονή, περίμεναν καρτερικά το τέλος του 2020 για να εισπράξουν την πρώτη δόση των δεδουλευμένων τους μετά από τόσα χρόνια. Και ενώ λοιπόν οι εργαζόμενοι περίμεναν, στοικά οι άνθρωποι, την καταβολή των αποδοχών τους, πήγε κρυπτό η διοίκηση της Ένωσης, χωρίς καμία ενημέρωση των εργαζομένων, και υπέγραψε τη νέα συμφωνία εξυγίανσης, η οποία προβλέπει περικοπή 80% των δεδουλευμένων για το 2040 να αποπληρωθούν. Αυτό μιλάμε για κλοπή τώρα. Είναι κλοπή των εργαζομένων, του ΜΟΚΘΕ, του ιδρώτα των εργαζομένων και εξευτελισμός ταυτόχρονα. Και ενώ την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις της τράπεζας, οι συνολικές απαιτήσεις προς την οποία είναι 32.200.000 ευρώ, προβλέπεται ότι τα 5.700 εκατομμύρια θα αποπληρωθούν εντόκως σε 12 δόσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί το 2035, δηλαδή πριν από την αποπληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων. Για να είμαστε καθαροί, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε την απόλυτη στήριξη στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Είναι δίκαια τα αιτήματα, γιατί ο κόπος, ο ιδρώτας και ο μόχθος που κλέβουν αυτή τη στιγμή οι τοκογλύφοι, οι νόμιμοι τοκογλύφοι, γιατί μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν, στο όνομα τάχα της διάσωσης του συνεταιρισμού, έτσι, και μετατρέπουν, ξεζουμίζοντας μάλλον και τους εργάτες, τους υπαλλήλους της Ένωσης και τους αγρότες. Σε αυτό λοιπόν το πολιτικό ζήτημα καλείστε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Κατά συνέπεια, σας καλούμε να μην συνενέσετε στο έγκλημα, επιτρέψτε μου να πω, και την προστιχιά απέναντι σε βάρος των εργαζομένων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι εργαζόμενοι ζητούν από εσάς να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δικαίωση των εργαζομένων, ξεκινώντας από τη δημόσια στήριξη του αγώνα τους, τώρα, εδώ, σήμερα,
έως την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους για την απόδοση του συνόλου των εδευλευμένων και των αποζημιώσεων των εργαζομένων της Ένωσης με βάση τη Συμφωνία του 16 και να μην συμπεριληφθούν στη νέα πρόταση του σχεδίου εξυγίανσης. Αν δεν το προβλέπει ο νόμος, ιδού η Ρόδος, ρυθμίστε το νομοθετικά με μια υπουργική τροπολογία, για παράδειγμα. Μπορεί κάλλιστα να γίνει. Έτσι κι αλλιώς έχει γίνει επιστήμη οι τροπολογίες, οι υπουργικές τροπολογίες. Αν δεν το κάνετε, τότε είναι υπόλογη κυβέρνηση στο σύνολό της, απέναντι στους εργαζόμενους, όπως και σε όλους τους θειακούς και τις θειακές, οι οποίοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη στάση της κυβέρνησης, όπως και αντίστοιχα της τοπικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπερασπίζεται τα συμφέροντα εργαζομένων μόνο στα λόγια. Και τέλος, πρέπει να μας απαντήσετε στο εξής. Ποιος τελικά λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Λέτε εσείς ή ο κύριος Πλαγιωτάκης. Διότι ο κύριος Πλαγιωτάκης σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους εργαζόμενους έκανε ολόκληρη, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι δηλώνει τη στήριξη πλήρως στα δίκαια αιτήματα των απολυμμένων εργαζόμενων και καλεί τη διοίκηση της ΕΑΣ Ιτίας να εφαρμόσει τη Συμφωνία του 2016. Έχει σημασία. Δεν μπορεί τώρα και με τον Αστιφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ, άλλο εσείς, άλλο ο κύριος Πλαγιωτάκης, αποφασίστε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, επειδή έχουμε αρκετές ερωτήσεις ακόμα, θα σας παρακολουθήσω όπως και τους κύριους υπουργούς να είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο συνεπείς στον χρόνο μας. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, αναφερθήκατε σε διάφορα πράγματα. Εγκαλέσετε για διάφορα, αλλά δεν αμφισβητήσετε κανένα είτε από τα γεγονότα που παρέθεσα, είτε από τους αριθμούς που παρέθεσα. Επιπρόσθετα, αυτό το πράγμα το οποίο με καλείται να πάρω θέση σε ένα πράγμα το οποίο βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι επιτρεπτό. Επιτρέψτε μου όμως να απαντήσω αναλυτικά. Όπως είπε σήμερα ήδη στην πρωτολογία μου, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μακρά ιστορία και είναι μάλλον ασυνήθιστη από πολλές απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι μετά το 2013, σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, κανείς από τους εργαζόμενους δεν προσέφυγε στο ΣΕΠΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα, το ΣΕΠΕ διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση, ζητώντας έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και συγκεκριτικές καταστάσεις των εμφυλωμένων αποδοχών στο προσωπικό της επιχείρησης. Η επιχείρηση κατέθεσε τις εξηγήσεις και πραγματικά τα νούμερα είναι αυτά που είπα και προηγουμένως. Χρωστά σε 66 εργαζομένους 981.460 ευρώ και για την περίοδο 10-15 και ποσό 821.700 ευρώ σαν αποζημιώσεις απόλυσης. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, η επιχείρηση δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αποδοχών όπως είχε συμφωνηθεί με τους πρώην εργαζομένους και προχώρησε στην υποκρίση συμφωνία εξυγίανσης, η οποία θα συζητηθεί στο πρωτοδικείο Λασιθίου στις 23 Ιουνίου του 2021. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν προσέφυγαν από το 2013 μέχρι σήμερα στην επιθεώρηση εργασίας περιόρισε δραστικά τις δυνατότητες παρέμβασης του ΣΕΠΕ, ενώ η υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών του 2016 μεταξύ των πρώην εργαζομένων και της επιχείρησης, την οποία αθέτησε στη συνέχεια ο κρατικός συνεταιρισμός, έκανε ακόμα πιο δύσκολη την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός τους για καταβολή των αποζημιώσεών τους. Το τονίζω. Δίκαιου αιτήματός τους. Όντως έτσι είναι όπως το περιγράφεται. Όμως υπάρχει και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι το αδίέξοδο των εργαζομένων. Ωστόσο, με την επιλογή τους να συμφωνήσουν ουσιαστικά στις απολύσεις τους και να μην ευεργετηθούν από την προστασία που τους παρέχει η εργατική νομοθεσία, έφεραν τον εαυτό τους σε θέση αδυναμίας. Μια διαφορά εργατικής φύσεως που έχει πλέον αναχθεί σε διαφορά ιδιωτικής φύσης και αυτό είναι εξόχως προβληματικό για το δικαστήριο, το οποίο πρέπει να προβεί στη στάθμιση των συμφερόντων και να αποφανθεί επί των δεδουλευμένων οφειλών που, επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητούνται ούτε από το ΣΕΠΕ και το ΣΕΠΕ μπορεί να καταθέσει ενώπιον πάσας αρχής όπου του ζητηθεί. Σύμφωνα με το υπόμνημα που οι εργαζόμενοι κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λασιθίου, ζητούν το σύνολο των εργατικών αποτυπωμάτων τους να εξαιρεθεί από τη νέα κρινόμενη συμφωνία εξυγίανσης, καθότι οι απαιτήσεις τους και ο τρόπος αποπληρωμής τους είχαν ήδη ρυθμιστεί μέσω των ιδιωτικών συμφωνητικών, τα οποία αποτελούσαν παράρτημα του αρχικού σχεδίου εξυγίανσης. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία όπως η ελληνική, η διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου επιβάλλει τη μη παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας σε υποθέσεις που αρμοδίως χειρίζεται η δικαστική εξουσία. Εξήγησα αναλυτικά πως οι εργαζόμενοι στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας πριν καταλήξουν στα δικαστήρια συμφώνησαν στη μη παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας όταν οι συμβάσεις τους καταγγέλθηκαν. Το Υπουργείο Εργασίας επομένως δεν θα μπορούσε να επιληφθεί και ορθώς δεν παρενέβη.
Το γεγονός ότι συνομολόγησαν και υπέγραψαν με την επιχείρηση ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ενόψει του σχεδίου εξυνδίασης έχει τη σημασία του και είναι προς αξιολόγηση από το δικαστήριο πολύ σύντομα, τον Ιούνιο. Στην παρούσα φάση, το Υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί την υπόθεση. Ωστόσο, η λειτουργική ανεξαρτησία που απολαμβάνει και πρέπει να απολαμβάνει η δικαστική εξουσία σημαίνει ότι αποφασίζει μόνο με βάση τον νόμο και τη συνείδησή της, χωρίς να μπορεί να δώσει οδηγίες, να μπορεί να της δώσει οδηγίες κανένα μέλος της κυβέρνησης. Σεβασμός στη λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστή σημαίνει επίσης ότι τα μέλη της κυβέρνησης θα πρέπει να αποφεύγουν δημόσιες δηλώσεις που αφορούν εκκρεμείς δίκες και μπορούν να ερμηνευθούν ως προσπάθεια επηρεασμού της δικαστικής απόφασης. Νομίζω ότι αυτό είναι και πρέπει να είναι κατανοητό από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.